ακόμα κάτω. Φύγε κάτω! Φύγε κάτω! Φαίνεται πως το Άγιο Πνεύμα δεν στάθηκε αρκετό για να ηρεμήσει τον Απόστολο Γκλέτσο. Ο δήμαρχος Θηλίδας, φορώντας ακόμη τον μπουρνούζι του, βγήκε εκτός εαυτού όταν είδε μπροστά του έναν πολιτευτή της περιοχής. Ένταση και στη Θεσσαλονίκη, με πολίτες να προχωρούν σε φραστικές επιθέσεις κατά της Υφυπουργού Εσωτερικών Κατερίνας Νοτοπούλου. Βγαίνετε εδώ από τη Μακεδονία μας και τη Θράκη να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα αγάπης. Στον Ευρωκόπη, θαραλέοι πιστοί βουτούν στους μείον 11 βαθμούς σπάζοντας τον πάγο. Αψηφώντας το κρύο, τιμούν τον εορτασμό των Θεοφανίων. Στην Κέρκυρα χρειάστηκαν 15 λεπτά στην παγωμένη θάλασσα για να βρουν το σταυρό, αλλά μάταια. Τελικά, ο ιερέας για να βοηθήσει τους κολυμβητές που υπέφεραν από το κρύο, έριξε δεύτερο σταυρό. Στο Σπηλαιοδηρού στη Μάνη, για δεύτερη χρονιά έγινε ο αγιασμός των υδάτων. Τον τίμιο σταυρό, μάλιστα, έπιασε η 9χρονη Άρτεμις. Σήμερα πέρασα τέλεια. Χάρηκα πολύ που έπιασε το σταυρό. Στο ενιδρίο του Ηρακλείου, Δίτης, με στολή και βατραχοπέδιλα, βούτυξε ανάμεσα σε ψάρια και υπόκαμπους, εντυπωσιάζοντας τον κόσμο. Στο Δήμο Σικαιών, οργοί προκάλεσαν οι βανδαλισμοί στην πισίνα, όπου επρόκειτο να γίνει η τελετή του αγιασμού των υδάτων. Πρωί ξημερώματα, κάποια ομάδα περίεργων και ύποπτων στοιχείων ήρθε και έκανε αυτούς τους βανδαλισμούς και αυτές τις καταστροφές. Μία διαφορετική εικόνα μας έρχεται από τα Πυριώτικα Ναυπλίου, όπου η τελετή πραγματοποιήθηκε σε συντριβάνι με τη συμμετοχή πολλών παιδιών.